Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Κοτόπουλο στο φούρνο με λαχανικά στην φόρμα. Και όταν λέω στη φόρμα, θα σας δείξω τι εννοώ αμέσως. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το αρωματικό κοτόπουλο στον φούρνο θα χρειαστούμε 2 πατάτες, 2 γλυκοπατάτες, 2 καρότα, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, μάτζινο στιμιά, 2 κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο, 1,5 κιλό κοτόπουλο, χυμό από 1 λάιμ και 1 κλονάρι δεντρολίβανο. Για το αρωματικό βούτυρο θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, μισό κουταλάκι του γλυκού, τζίντζερ σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού, σκόρδο σε σκόνη, 1 κουταλιά της σούπας, κουρκουμά και 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, μάτζινο στιμιά. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκια ρίγανη. Λοιπόν, βάζουμε μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά να πάρει μπρος και να κάψει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να κάνουμε ένα πλήρες γεύμα, οπότε πρέπει να σκεφτούμε ότι θέλουμε και την πρωτεΐνη μας και τον υδατάνθρακα και τα λιπαρά. Πρωτεΐνη θα πάρουμε από το κοτόπουλο που είναι στο ψυγείο, ξεκουράζεται, αφήστε το. Υδατάνθρακα όμως και λιπαρά θα πάρουμε από τη γαρνιτούρα μας. Η γαρνιτούρα θα ψηθεί μαζί με το κοτόπουλο με έναν ιδιαίτερο τρόπο και θα σας δείξω αμέσως. Λοιπόν, έχω 2 πατάτες. Τις έχω ξεφλουδίσει για να κερδίσω χρόνο και να το παίξω έτσι πιο μαγκές, ότι κάνω πολύ γρήγορα τη συνταγή. Οπότε θέλω 2 πατάτες να κόψετε σε κομματάκια, εδώ. Να κόψω εδώ και εδώ. Θέλουμε να κάνουμε μπουκίτσο, οπότε μην κόψετε τις πατάτες πολύ μεγάλες. Τέλεια. Οι πατάτες είναι εδώ. Έχω 2 γλυκό πατάτες. Σας αρέσουν οι γλυκό πατάτες? Έχω ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο στο site μου, axpetritzix.com, το καλύτερο site μαγειρικής που υπάρχει στην Ελλάδα, που ουσιαστικά συγκρίνω την πατάτα με την γλυκοπατάτα. Και τα αποτελέσματα θα σε ενθουσιάσουν, φίλε μου. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι η γλυκοπατάτα είναι παχυντική, σωστά? Και εσύ αυτό δεν πιστεύεις? Ναι. Έλατε που δεν είναι. Ξέρω ότι η γλυκοπατάτα θεωρείται superfood. Είναι πάρα πολύ καλή για τον οργανισμό μας και πρέπει να την βάλουμε γενικά στη διατροφή μας. Όπως και η κανονική πατάτα είναι καταπληκτικός υδατάνθρακας και γενικά είναι το τέλειο τρόφιμο. Πατατούλα, παιδιά. Πατατούλα να σωθούμε. Απλά όχι τηγανητή. Μπορούμε να κάνουμε 1000-2 συνταγές χωρίς να τηγανίσουμε τις πατάτες. Λοιπόν, πάντα κόβουμε τις άκρες από τη γλυκοπατάτα εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές. Έχουν ίνες, δεν τις θέλουμε. Οπότε αφαιρώ εδώ και εδώ. Και ακριβώς όπως έκοψα την άλλη μου πατάτα, θα κόψω και τις γλυκοπατάτες σε μικρά κομματάκια. Εδώ. Και όπως βλέπετε συνεχίζει το τηγάνι να καίει. Τέλεια. Και 2 καρότα με τη φλούδα. Έχω πλύνει πολύ καλά τα καρότα, κόβω μόνο τις άκρες. Και αυτά εδώ σε κομματάκια όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα άλλα μας λαχανικά. Και έτσι όπως είναι το κρεμμύδι, θα πάρουμε και αυτό το κόψουμε στα 4. Εδώ. Και θα ανοίξουμε το κρεμμύδι μας εδώ μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά. Κοιτάξτε εδώ. Ό,τι καλύτερο. Όλα αυτά θα δώσουν γεύση, θα δώσουν άρωμα και το ένα θα συμπληρώσει το άλλο. Τώρα. Είναι πολύ ρουστικό αυτό. Είναι πάρα πολύ ρουστικό, όντως φίλε μου, έχεις δίκιο. Και ήρθε η ώρα όλα αυτά να τα σουτάρουμε, να δώσουμε ωραίο χρώμα. Οπότε δεν ρίχνω το λάδι τώρα, θα το ρίξω στη συνέχεια. Και ρίχνω μέσα τα λαχανικά μου στο τηγάνι, εδώ. Κοίταξτε τι θα κάνω. Θα προσθέσω έξτρα νοστιμιά μέσα στα λαχανικά μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μάτζι νοστιμιά, ένα συνδυασμό μπαχαρικών και αποξηραμένων λαχανικών που πραγματικά είναι το μυστικό γεύσης για όλα σας τα πιάτα. Χρειαζόμαστε μία κουταλιά της σούπας κοφτή μέσα, οπότε πολύ ωραία ρίχνουμε πάνω από τα λαχανικά μας, εδώ, και μόλις ρίξουμε τη μάτζι νοστιμιά θα προσθέσουμε και το λαδάκι μας, εδώ, μην το παρακάνετε. Θέλουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας, εδώ, και κοιτάξτε εδώ. Τι ωραίο χρώμα θα πάρουν τα λαχανικά μας, εδώ. Πώς σας φαίνεται, ε? Είναι εντυπωσιακό, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε όλοι σας και θέλω μία φόρμα για κέικ με τρύπα στη μέση. Πώς σας φαίνεται? Ουχου! Και κοίταξε τι θα κάνουμε. Έτσι όπως είναι, θα πάρουμε τα λαχανικά μας που έχουν πάρει πολύ ωραίο χρώμα και θα τα ρίξουμε μέσα στη φόρμα. Ρίχνουμε όλα τα λαχανικά μέσα στη φόρμα μας, εδώ. Και τώρα νομίζω ότι έχεις πάθει σοκ. Από μέσα σου λες,
Μα τι κάνει ο τύπος, έχει τρελαθεί. Θα φτιάξει κέικ ή θα φτιάξει κοτόπουλο. Κέικ λαχανικών. Πολύ καλή ιδέα σου, αλλά δεν θα φτιάξουμε κέικ λαχανικών γιατί θα φτιάξουμε κοτόπουλο. Τώρα, ήρθε η ώρα να φέρουμε την κοτοπουλούμπα μας από το ψυγείο. Ωραίο, αλανιάρικο, βιολογικό κοτοπουλάκι. Γαντάκια, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα ωραίο κοτόπουλο εδώ. Και μόλις πάρουμε το κοτόπουλο στα χέρια μας, σιγά σιγά και προσεκτικά βάζουμε το χέρι μας κάτω από την πέτσα, εδώ πέρα, και προσπαθούμε να διαχωρίσουμε την πέτσα από το σώμα του κοτόπουλου. Γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ωραία σχισμή για να προσθέσουμε στη συνέχεια αρωματικό βούτυρο. Οπότε πολύ προσεκτικά, βλέπετε πώς το κάνω και εγώ. Σιγά σιγά παίρνω, ανοίγω το κοτόπουλο από κάτω, εδώ. Και ουσιαστικά θέλουμε να σχηματίσουμε αυτήν εδώ πέρα τη θηκούλα για να μπορέσουμε να βάλουμε στη συνέχεια το αρωματικό βούτυρο. Τώρα, για το αρωματικό βούτυρο τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Έχω βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Το βάλω σε ένα μπολ και θα ρίξω ginger, σκόνη σκόρδο, κουρκουμά. Ο κουρκουμάς θεωρείται super food σε περίπτωση που δεν το βάζετε στη διατροφή σας, κάνετε κακό. Αλλά αν δεν έχετε κουρκουμά και έχετε κάρι και θέλετε να βάλετε κάρι, μπορείτε να βάλετε και κάρι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μία κουταλιά της σούπας μάτζινο στη μια, εδώ. Κοφτή κουταλιά της σούπας. Και ανακατεύουμε. Κοιτάξτε. Τόσο απλά. Άμα το βούτυρο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα, μα τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Και τώρα, θα πάρετε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο. Εδώ. Και έτσι όπως είναι το αλουμινόχαρτο, θα το βάλετε ακριβώς στην τρύπα που έχει η φόρμα του κέικ. Γιατί τι γίνεται, θα βάλουμε το κοτόπουλο από πάνω και σε περίπτωση που δεν καλύψουμε την τρύπα, όλα τα ζουμιά θα φεύγουν από τη μέση και δεν θέλουμε να φεύγουν ζουμιά. Τώρα, φοράμε ξανά γάντια. Παίρνουμε έτσι όπως είναι το βούτυρο, εδώ. Καλύπτουμε όλο το κοτόπουλο με το βούτυρο, αλλά φροντίζουμε να πάει βούτυρο και κάτω από την πέτσα. Και πάνω από την πέτσα και κάτω από την πέτσα. Το βούτυρο αυτό είναι αρωματικό, έχει μέσα τον κουρκουμά, έχει τη σκόνη σκόρδο, έχει τίνο στιμιά, έχει το τζίντζερ. Γενικά μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλα μυρωδικά θέλετε. Και αυτό το κοτόπουλο έχει γίνει τώρα φανταστικό. Φροντίστε να βάλετε βουτυράκι, όπως σας λέω, κάτω από την πέτσα εδώ. Και μόλις κάνετε όλη τη φάση, τι πρέπει να κάνετε, να αφήσετε να καθίσει το κοτόπουλο πάνω από τα λαχανικά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα ψήσουμε το κοτόπουλο στην εντέλεια. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε όταν ψήνουμε κοτόπουλο μέσα στο φούρνο είναι ότι όταν κάθεται από μία πλευρά, η κάτω πλευρά συνήθως δεν γίνεται τραγανή και από πάνω πλευρά γίνεται τραγανή. Και από κάτω γίνεται πάρα πολύ ζουμερή. Με αυτόν τον τρόπο το κοτόπουλο είναι 100% εκτεθειμένο μέσα στο φούρνο και ουσιαστικά γίνεται τραγανό από όλες τις πλευρές. Τώρα, βγάζω τα γάντια μου, Παναγία μου, θα βγούνε. Αυτός είσαι. Λοιπόν, έχω και ένα lime εδώ πέρα, γιατί θέλω να κάνω λίγο λεμονάτα τα λαχανικά μου από κάτω. Θα στύψω από πάνω, εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα βάλουμε καθόλου λάδι, έχουμε βάλει το βούτυρο. Και το βούτυρο, καθώς θα ψήνεται μέσα στο φούρνο, πού θα πηγαίνει, κάτω στα λαχανικά μας, οπότε θα κάνει και τα λαχανικά μας πάρα πολύ γευστικά. Το μόνο που θέλετε, άμα θέλετε και άμα μπορείτε, είναι έτσι λίγο για άρωμα, θα βάλουμε λίγο δεντρολιβάνο εδώ μέσα. Γιατί μας αρέσει και θα μυρίσει όλο το κοτόπουλο, άσχετα που έχουμε όλα αυτά τα αρωματικά. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Πώς σας φαίνεται σαν τεχνική, ε? Πολύ εύκολη και πολύ ωραία. Πολύ εύκολη, πολύ εντυπωσιακή, πολύ ωραία και πίστεψέ με, στο τέλος θα είναι ένα από τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που έχεις δοκιμάσει. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Θα βάλω μέσα και θα ψήσουμε για 1,5 ωρίτσα. Σε 1,5 ωρίτσα το κοτόπουλο θα γίνει τραγανό απ' έξω, ζουμερό από μέσα. Τα λαχανικά από κάτω θα έχουν ψηθεί με όλο αυτό το βούτυρο και τα ζουμιά από το κοτόπουλο που θα πέφτουν πάνω στα λαχανικά και θα γίνει χαμός. Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε άμυλο, ενώ εκείνες με τη σκούρα πορτοκαλί απόχρωση είναι πλούσιες και σε καροτένιο. Σε σύγκριση με τις κλασικές πατάτες, έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και περιέχουν βιταμίνες και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Η γεύση τους απογειώνεται σε συνδυασμό με μέλι, κανέλα, τζίντζερ ή μοσχοκάριδο. Και το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Η αμφίση είναι για το κοτόπουλο, όπως καταλαβαίνετε. Θα σερβίρω στον κόσμο, οπότε θέλω να είμαι ένας σωστός ψητοπόλης, καταλαβαίνετε. Οπότε, θέλω γαντάκια. Α, η καλύτερη φάση. Το καλύτερο event. Να έχεις κοτοπουλάρα, φίλους να σερβίρεις
μία ωραία πιατέλα, εδώ. Και τώρα καίει αρκετά το κοτόπουλο, να το πιάσουμε τα χέρια, ρε Μίτσο. Μην καείς. Αλλά σωστός ο ψητοπόλης καίγεται. Αυτοί είμαστε. Θα βγάλουμε το αλουμίνιο χαρτό από μέσα, εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Τα μπουτάκια, εδώ, πόσο ζουμερά που είναι. Το βλέπετε. Έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Το βλέπετε. Και είναι σαν να έχουμε πάει σε μια ωραία σούβλα της γειτονιάς. Με το ωραίο το κοτόπουλο, το σουβλάτο. Αλλά το κάναμε σπίτι με μια φόρμα του κέικ. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να βγάλω όλα αυτά τα υπέροχα λαχανικά μου. Παναγία μου. Okay, okay. Και... Κοιτάξτε εδώ πώς έχουν γίνει τα λαχανικά. Έχουν πάει όλα τα ζουμιά από το κοτόπουλο. Έχουν συνδυαστεί στην εντέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έχει μείνει, φυσικά, δεν τα αφήσουμε στην άκρη. Θα το ρίξουμε πάνω από το κοτόπουλο. Τώρα, πάρτε αυτό το υπέροχο κοτόπουλο και βάλτε το πάνω από τα λαχανικά, εδώ, μαζί. Παναγία μου. Δεν υπάρχει, λιώνει στο στόμα. Και θέλω λίγα φρέσκα μυρωδικά. Πάρω ρίγανη, μου αρέσει. Να ρίξω από πάνω. Και μαντέψτε τι θα κάνουμε στο τέλος. Όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έχει μείνει, δεν θα τα αφήσουμε να πάει χαμένο. Θα πάει πάνω από το κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ. Άμα αυτό δεν είναι comfort food, τι πραγματικά είναι. Το απόλυτο φαγητό μόλις με μία φόρμα του κέικ. Για το αρωματικό κοτόπουλο στον φούρνο. Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τις γλυκοπατάτες και τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Κόβουμε τα καρότα σε κομμάτια και το κρεμμύδι σε 4 κομμάτια και χωρίζουμε τα φύλλα του. Στη συνέχεια, βάζουμε τις πατάτες με το καρότο και το κρεμμύδι σε ένα τηγάνι, προσθέτουμε την οστιμιά, το ελαιόλαδο και σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Τα μεταφέρουμε σε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ με τρύπα και καλύπτουμε την τρύπα με αλουμινόχαρτο. Για το αρωματικό βούτυρο, βάζουμε σε ένα μπολ το βούτυρο, το τζίντζερ, το σκόρδο σε σκόνη, τον κουρκουμά, την οστιμιά και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Διαχωρίζουμε την πέτσα από το κρέας του κοτόπουλου, ανοίγοντας με τα χέρια την πέτσα και σχηματίζοντας μία θήκη. Απλώνουμε το αρωματικό βούτυρο σε όλη την επιφάνεια από το κοτόπουλο και κάτω από την πέτσα και το τοποθετούμε όρθιο στην τρύπα της φόρμας. Ρίχνουμε στο κοτόπουλο τον χυμό από το λάιμ, βάζουμε το δεντρολίβανο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία μισή ώρα. Αφού ψηθεί, κόβουμε το κοτόπουλο σε κομμάτια. Βάζουμε σε ένα πιάτο τις πατάτες και τα υπόλοιπα λαχανικά. Προσθέτουμε κομμάτια από το κοτόπουλο, ρίχνουμε φρέσκια ρίγανη, περιχύνουμε με τη σάλτσα και σερβίρουμε. Λιώνει στο στόμα και ενώ όλοι νομίζουν ότι ο πρωταγωνιστής είναι το κοτόπουλο σε αυτή τη συνταγή, αυτό που θέλω πραγματικά να δοκιμάσετε είναι τα λαχανικά. Όλα λιώνουν στο στόμα και έχουν πάρει όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις από το κοτόπουλο και τα αρωματικά. Δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα φαγητό που με το που δοκιμάστε θα πείτε, άρε Άκη, πάλι δίκιο είχες.